Λοιπόν, αλλά στην άλλη άκρη της γραμμής μας, στον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο. Ποσειδώνα Γιαννόπουλος, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, στιχουργός, ραδιοφωνικός παραγωγός, στο νότιο τομέα. Να τα λέμε όλα, κυρία Γιαννόπουλε. Να τα λέμε όλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πάρα πολύ. Μαζί σας. Πάρα πολύ. Νιώθω οικία γιατί σας παρακολουθώ και σας θαυμάζω χρόνια. Εντάξει. Και τον ένα και την άλλη. Την ίδια δουλειά κάνουμε. Εμείς αλλιώς θαυμαζόμαστε. Μας αρέσει. Έχω λατρέψει εδώ και ώρα το ξεσάλωμα με τη Γωγό Τσαμπά. Για πες το, για με Ποσειδώνα, μιλάμε και στον ελληνικό. Τον καταπληκτικό διάλογο που είχατε πριν από μία ώρα περίπου, που λέει ο Δημήτρης για την ταινία Πινόκιο που είναι υποψήφια για Όσκαρ. Μιλάει για τις ταινίες που είναι υποψήφιες για τα Όσκαρ και απαντάει η Χριστίνα, παίζει εγώ σε καμία από αυτές. Τι να πω, πες μου Παναγιώτη, Ποσειδώνα μετά από αυτό, τι να πω. Καταλαβαίνεις τι τραβάω έτσι. Λατρεύω γωγό, δεν γίνεται σήμερα κοντοσούγλι, Ποσειδώνα μου. Δεν γίνεται και θες και τα καγγέλια που δεν ήξερες το τίτλο και έλεγες θέλω το πω, τα καγγέλια λοιπόν είναι ο τίτλος. Και μου βάζει είσαι ο Άγιος και εγώ είμαι ο Σατανάς και μου πω, το παίρνεις το επίδομα βαρέων και ανθυγινών μετά από αυτά ή δεν το παίρνεις? Το παίρνεις. Είσαστε εκπληκτικό δίδυμο και από ό,τι κατάλαβα το κόνσεπτ της εκπομπής είναι ότι η πρώτη ώρα είναι το πρώτο πρόγραμμα που λέμε στα μουσικά σχήματα και η δεύτερη ώρα είναι το λαϊκό. Έτσι πάμε. Λοιπόν, τι σε έκανε να πας στα λιμέρια της πολιτικής? Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ, αν μου επιτρέπεις Ποσειδώνα, είχα το όνομά σου εδώ και 3 μήνες περίπου. Λέω, θα δεχτεί τώρα ο Ποσειδώνας να πάει εκεί πέρα άμπλεχτη. Και λέω, άσε τώρα, είναι και πολλοί λένε τώρα για τα ψηφοδέλτια. Και τελικά μου το επιβεβαίωσαν πριν περίπου ένα μήνα. Το είπα κιόλας και στον Ευαγγελάτο, το βγάλαμε. Για πες μου λοιπόν, κοιτάξτε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά ασχολείται πάρα πολύ με την πολιτική και ασχολιόταν πάντα με την πολιτική. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που οι γονείς είχαν πολιτική άποψη, άλλωστε οι περισσότεροι μετανάστες, Έλληνες μετανάστες του εξωτερικού, μιας και αναφερθήκατε πριν στο Βέλγιο, εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στις Βρυξέλλες, γιατί οι γονείς μου ήταν η γενιά της δεκαετίας του 50 που είχαν φύγει μετανάστες και εκεί γεννηθήκαμε και ο αδερφός μου και εγώ. Γενικά όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού ήταν πολύ πολιτικοποιημένοι, οπότε γεννήθηκα σε ένα σπίτι και μεγάλωσα σε ένα σπίτι που υπήρχαν πολιτικές συζητήσεις, αλλά και μετά όταν ήρθα στην Ελλάδα, επειδή εγώ έχω κάνει γαλλικό σχολείο, δεν έχω κάνει ελληνικό, για να τελειοποιήσω τα ελληνικά μου όσον αφορά την ανάγνωση, την ορθογραφία, τη γραφή κτλ. Διάβαζα πάρα πολλές εφημερίδες. Απογευματινή, ήταν ελεύθερο τυπία. Ναι. Οπότε, διαβάζοντας εφημερίδες για να διορθώνω τα ελληνικά μου, είχε διωγγωθεί ακόμα πιο πολύ η πολιτική μου άποψη. Μάλιστα. Και πάντα, και μέσα από τη δουλειά μου, παρότι πάντα είμαι σε χώρους που έχουν να κάνουν με την ψυχαγωγία, εξέταζα τα πράγματα και από ένα πολιτικό πρίσμα. Και ασκούσα και μια κάποια έμεση πολιτική μέσω της άποψης που δόξα τω Θεώ πάντα εξέφραζα. Φυσικά, δεν είναι βέβαια. Που ένιψαν τα σκύρα τους, αντιθέτως παίρναν θέση. Ποσειδώνα, και άτομα όπως εσύ που απευθύνεστε, που το target group είναι περισσότερο νέοι άνθρωποι. Δηλαδή ακριβώς, έχετε και έναν. Τι ερεθίσματα εσείς πράτησα από τους νέους, πόσο ενδιαφέρονται για την πολιτική, ακριβώς, ρε παιδί μου? Ακριβώς, επειδή πολλοί αναρωτιούνται και η πρώτη ερώτηση που φαντάζομαι ότι κάνουν σε ανθρώπους σαν εμένα που είμαι 3,5 δεκαετίες στον χώρο των media είναι γιατί. Γιατί ασχολείσαι? Λοιπόν, το γιατί θα το πω με δύο απλά λόγια. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια πάντα ο αποδέκτης, όποια δουλειά και αν έκανα, είτε μια εκπομπή ραδιοφωνική που εξακολουθώ να κάνω, είτε η παρουσία σε μια τηλεοπτική εκπομπή, είτε η μέλη ενός κέντρου, ενός προγράμματος σε ένα κέντρο ή σε μια μουσική σκηνή, ή ένα στίχος, ένα τραγούδι, ο αποδέκτης είναι πάντα ο κόσμος. Ο αποδέκτης είναι το κοινό που λέμε, αν και δεν μου αρέσει πάρα πολύ η έκφραση. Η επαφή μου λοιπόν με αυτό τον κόσμο, μιας και πάντα εκεί απευθύνεται η δουλειά μου, με έχει κάνει να καταλάβω κάποια πράγματα όσον αφορά το πώς βλέπει ο μέσος πολίτης που δεν πολύ ενδιαφέρεται για την πολιτική, την πολιτική. Πώς την βλέπει την πολιτική, πώς ενημερώνεται? Ενημερώνεται αναλυτικά ή ενημερώνεται από τους τίτλους? Σωστό. Ειδικά τώρα πια που έχει μπει για τα καλά ο κυβερνοχώρος, το ίντερνετ στη ζωή μας. Έχοντας λοιπόν διαπιστώσει ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δυστυχώς, χωρίς να το λέω υποτιμητικά για αυτόν τον κόσμο, ενημερώνεται ίσως γιατί δεν προλαβαίνει από το λίγοντα, πιάνει το λίγοντα,
Ναι. Ένιωσα, ειδικά την προηγούμενη δεκαετία της μεγάλης κρίσης, που υπήρξε μια σύγχυση στην κοινωνία. Ο κόσμος, δηλαδή, είδαμε να δημιουργούνται τρομεροί διαχωρισμοί και διχασμοί, ακριβώς επειδή πολλοί κόσμος δεν ήταν ενημερωμένος για κάποια πράγματα που έπρεπε να έχει ενημερωθεί, ώστε και... να δημιουργήσει άποψη. Και δεν είχε σφαιρική άποψη, οπότε. Ακριβώς. Ένιωσα λοιπόν ότι χρειαζόταν κάποιους ανθρώπους να τους λένε τα πράγματα με δύο λόγια. Όσο πιο περιληπτικά. Και σωστό, όσο πιο κατανοητά γίνεται, με αμεσότητα. Αυτό το πράγμα λοιπόν το έκανα όλη την προηγούμενη δεκαετία, χωρίς να ασχολούμαι με την πολιτική. Το έκανα γιατί πονούσα για τη χώρα μου, γιατί έχω συνηθίσει, ακριβώς επειδή έχω έρθει από το Βέλγιο, να νιώθω ασφαλής όταν είμαι σε μια χώρα όπου νιώθω ότι όλα λειτουργούν καλά και σωστά. Και γι' αυτό την προηγούμενη δεκαετία που πήγαν όλα να καταρρεύσουν, ήθελα να συμβάλλω στο να καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι γιατί πρέπει να πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση. Ναι. Και γιατί όχι προς κάποια άλλη. Δηλαδή Ποσειδωνά. Ότι οι μνημονιακοί, όπως μας λέγανε, δεν είμαστε κακοί άνθρωποι, είμαστε λογικοί άνθρωποι. Ναι. Για να πιάσω μία λεπτομέρεια. Θέλω να μου πεις, αν έρθει ένας 18άρης και σε ρωτήσει, mm-hmm. Ποσειδώνα, εγώ γιατί να ψηφίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να μην ψηφίσω τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Γιάννη Βαρουφάκη. Τι θα του πεις? Βεβαίως, θα του εξηγήσω αυτό που του εξηγούσα για την προηγούμενη δεκαετία. Ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ο 18χρονος νομίζει ότι είναι ευνόητα, νομίζει ότι είναι υπαρκτά έτσι και αλλιώς, τα οποία ειδικά την προηγούμενη δεκαετία της κρίσης τέθηκαν σε κίνδυνο. Πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή ότι χρειάζεται ένας ισχυρός, σοβαρός κυβερνήτης, που για μένα ισχυρός και σοβαρός κυβερνήτης, ισχυρός με την ψήφο του κόσμου φυσικά, ναι. Η οποία θα ζητηθεί και πάλι στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Την τελευταία τετραετία για μένα. Ένας σημαντικός κυβερνήτης, ο καλύτερος κυβερνήτης στην Ελλάδα για τα τελευταία 30 χρόνια που εγώ τουλάχιστον είμαι στην Ελλάδα, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βλέπω μια συνέπεια, βλέπω μια σοβαρότητα η οποία με κάνει να νιώθω την ίδια ασφάλεια, ειδικά αυτή την τετραετία, που ένιωθα όταν ήμουν νεότερος στο Βέλγιο. Ερώτημα. Γιατί το αναφέρω το Βέλγιο? Γιατί είμαι μαθημένος σε ένα βορειοευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο όταν ήρθα στην Ελλάδα, που ήμουν και εγώ τότε πιτσιρίκι, σοκαρίστηκα με κάποια πράγματα. Βέβαια από τότε μέχρι τώρα η Ελλάδα έκανε πάρα πολλά βήματα, τα οποία τέθηκαν όμως σε κίνδυνο την προηγούμενη δεκαετία. Λοιπόν, η σταθερότητα λοιπόν άρχισε από το 19 και μετά. Τι δεν σου αρέσει? Μισό λεπτό. Περίμενε, πρέπει να πάμε στο Τσίπρα. Πολλά. Ο Παπανδρέου είχε πει ότι θα μας κάνει τη Δανία του Νότου. Εσύ λες ότι η Ελλάδα γίνεται μια βορειοευρωπαϊκή χώρα ή εν πάση περιπτώσει αρχίζει και έχει κοινά. Το ερώτημα ακριβώς. Είναι, θέλουμε εμείς ως Έλληνες να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα ή μας έλκει περισσότερο η Ανατολή? Και το δεύτερο ερώτημα, ήσουν πάντα Νέα Δημοκρατία ή κατεβαίνεις με τη Νέα Δημοκρατία λόγω Μητσοτάκη? Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, στο δεύτερο θα έρθω μετά. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, φυσικά και πρέπει να είμαστε μια βόρειο-ευρωπαϊκή χώρα. Δεν είμαστε, γεωγραφικά δεν είμαστε βόρειο-ευρωπαϊκή χώρα. Απλά. Επειδή μίλησα λίγο πριν η Χριστίνα και για τους νεότερους, στους νεότερους εγώ πέρναγα πάντα το μήνυμα την τελευταία δεκαετία μέσα από την επαφή που έχω από τα μίντια, από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο με τη νεότερη γενιά, ότι δεν γίνεται να θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά σε πολλά πράγματα να μην δεχόμαστε, παραδείγματος χάρη, να κάνουμε κάποιες θυσίες που αναγκαστήκαμε να κάνουμε στα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Να θέλουμε δηλαδή τα καλά, αλλά να μην δεχόμαστε κάποιες υποχρεώσεις που απαιτούνται για να έχει τα καλά της Ευρώπης. Αυτή δηλαδή η χρυσή τομή να δώσει να καταλάβει σε έναν μέσο άνθρωπο που μπορεί να μην ενημερώνεται αναλυτικά ότι δεν γίνεται να θες να είσαι στην Ευρώπη, στο κλαμπ των ισχυρών, αλλά αντί να φέρεσαι σαν να είσαι ο νότος της Ευρώπης, να φέρεσαι σαν να είσαι ο βοράς της Αφρικής. Πάμε τώρα και στο αν η επιλογή του Μητσοτάκη, ή μάλλον η παρουσία του Μητσοτάκη είναι αυτή που σε οδήγησε στην Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Έχω δόξα τω Θεώ και τώρα πια είμαι σε ηλικία που πλέον έχει κατασταλάξει κάποιος και καταλαβαίνει τι επιλέγει και για ποιους λόγους. Έχω ξεκινήσει από αριστερά όταν ήμουν 18-20. Ήταν πολύ τιμόδας να είναι κάποιος αριστερά. Είμαι από τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν το λόγο του Κύρκου, του Ανδρέα Παπανδρέου κτλ. Α, τέτοια αριστερά δηλαδή, κουκουέ εσωτερικού, Πασόκ και τέτοια. Ναι, μάλιστα. Ναι. Έχω υπάρξει στο κέντρο. Από το 10-12 και μετά. Πέρασα στη Νέα Δημοκρατία και πέρασα στη Νέα Δημοκρατία γιατί για μένα εκεί ήταν οι δυνάμεις. Για μένα λίγο δεν υπάρχει πια η διαχωριστική γραμμή δεξιά-αριστερά και δεν το λέω γιατί είναι ένα εμπορικό σχήμα που ακούγεται ωραία σαν τίτλο. Το λέω γιατί για μένα πλέον είναι η μάχη του εφικτού με το ανέφικτο.
της λογικής με το παράλογο. Μάλιστα. Του ρεαλισμού με το μη ρεαλιστικό. Οπότε από το 12 και μετά, θυμάστε εκείνες τις απίστευτες εκλογές του 12 που ήταν όλοι κάτω από 20%, που θυμάμαι ότι είχα σοκαριστεί με εκείνα τα αποτελέσματα, πλέον κατάλαβα Μάιο ότι πρέπει να επιλέξουμε. Ακριβώς, πρέπει να επιλέξουμε ποιον εμπιστευόμαστε για κυβερνήτη. Μετά το 12 λοιπόν πέρασα στη Νέα Δημοκρατία, το 15 που ήταν υποψήφιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένιωσα ότι είναι ο άνθρωπος που θέλω να ηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας. Και θυμάμαι ότι ήμουνα σε ένα σπίτι γιατί ήταν χριστουγεννιάτικες μέρες και έφυγα τρέχοντας, όπου υπήρχε μια γιορτή, για να προλάβω να πάω να γραφτώ να τον ψηφίσω. Και θυμάμαι ότι εκείνο το βράδυ λέγαν ότι ήμασταν αυτοί που είχαμε κάνει την έκπληξη, αν θυμάστε. Ναι, ναι, γιατί μη νεοδημοκράτες έγεραν την σιγαριά υπέρ του Κυριάκου. Είναι ο νεοδημοκράτες όπως ήμουν εγώ. Και το τελευταίο μας, ναι. Και βέβαια, να προσθέσω κάτι. Εκδηλωμένος. Χαίρομαι. Μία τελευταία φράση. Χαίρομαι γιατί αυτή η κίνηση το 15 που ήμουν από τους ανθρώπους που διέκρινα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η καλύτερη ηγετική μορφή για τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο δεν διαψεύστηκα, και είναι από τις λίγες φορές που δεν έχω διαψεύστη από κάποια πράγματα που έχω πιστέψει στην ελληνική κοινωνία, αλλά έχω επιβεβαιωθεί πλήρως. Και το τελευταίο μας ερώτημα, Ποσειδώνα. Γιατί δεν θα ψήφισες, γιατί δεν σε πείθει ο Τσίπρας, σε δύο προτάσεις το θέλω. Δεν θα τον ψήφιζα ποτέ γιατί δεν έχω κανένα λόγο να τον ψηφίσω. Δεν με πείθησε τίποτα. Δεν με έπεισε ποτέ σε τίποτα. Μάλιστα. Σε βλέπω πιο κοντά στη ζωή Κωνσταντοπούλου προς το θέμα αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρετε το όνομα, γιατί και πριν σας άκουγα. Εκτιμώ κάποιους ανθρώπους, παρότι έχω πάρα πολλές διαφωνίες με τον τρόπο με τον οποίο ανήλθε στην εξουσία και έγινε το 3-33-36 whatever ο Αλέξης Τσίπρας. Εκτιμώ τους ανθρώπους που το 2015, μετά τη γνωστή κολοτούμπα του δημοψηφίσματος, διαχώρισαν τη θέση τους και έφυγαν. Τη θέση Κωνσταντοπούλου, τον Παναγιώτη Λαφαντάνη. Είναι το ίδιο που έχω, ας πούμε, σεβασμό προς το Κουκουέ, λόγω, ήταν και ο πατέρας μου, ας πούμε, Κουκουέ, λόγω του ότι ξέρω ότι οι θέσεις τους είναι συγκεκριμένες. Αυτές που είναι. Ένα τραγούδι για Μητσοτάκη, τίτλο, και ένα τραγούδι για Τσίπρα. Πάνω που μπήκα στο πολιτικό τρυπάκι, θέλετε ναι, να με επαναφέρετε στην ραδιοφωνική τάξη. Θα δώσεις μήνυμα και με αυτό. Ναι, στο Κυριάκο Μητσοτάκη θα αφιέρωνα το σημαντικότερο τραγούδι που έχει γραφτεί τα τελευταία 100 χρόνια για μένα, που είναι το Imagine του Τζον Λένον. Γιατί βλέπω έναν άνθρωπο που έχει όραμα και που σιγά σιγά προσπαθεί να το υλοποιήσει. Μάλιστα. Και το Imagine είναι κατεχνοχήν το τραγούδι του οράματος. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραίο και τραγούδι. Και στον Αλέξη. Κοιτάξτε, δόξα τω Θεώ, στην ελληνική δισκογραφία τα περισσότερα τραγούδια είναι ερωτικά, τα περισσότερα έχουν να κάνουν με χωρισμούς και τα περισσότερα έχουν να κάνουν με μία λέξη που λέγεται ψέμα. Ω, τα είπες όλα. Ευχαριστούμε πολύ που συμβάλλατε. Για να ταιριάξουμε με Ζωή Κωνσταντοπούλου και Πινόκιο. Καλή επιτυχία. Πας γυρεύοντας. Πας γυρεύοντας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε. Εμείς. Νότιος τομέας, να το τονίσω, γιατί έχω δει τρία site να γράφουν διαφορετικούς τομείς. Σε αφήνουμε με Τζον Λένον. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.